χρόνια πολλά. Προοδευτική συμμαχία. Χρόνια εδώ, πολλά. Κοντά χρόνια μας. Πολλά και για την εορτή σας, κύριε Ραγκούση. Και για την ονομαστική εορτή. Για όσους γιορτάζουν. Να είστε δεν καλά. Μπορώ τώρα να μην χαιρετήσω που κάνετε τέτοιε αγωγέ. Αφού ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά. Λοιπόν, και το γιορτάσατε με πρόταση. Έπεσε πάνω στη γιορτή τη δική μου. Ήταν μια αδικία του Ζαχαριάδη και του Θεοχαρόπουλου σε βάρος μου. Γιατί εκείνη ήταν άλλη. Δηλαδή, περίμενατε χρόνια πολλά στο τηλέφωνο και ήταν η ρεπόρτερ που κάνατε τη δουλειά. Σήμερα, ναι. Εμείς τώρα αναρωτιόμαστε γιατί 8 η ώρα το πρωί στη δημοσιότητα η παρέμβαση, η επιστολή σας. Και γιατί, ας πούμε, δεν περιμένατε, κύριε Ραγκούση, μια πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω πότε θα έχετε, ή την Κεντρική Επιτροπή για να καταθέσετε αυτή την πρόταση. Μα η πρόταση εστάλει, πριν πάει στους δημοσιογράφους, εστάλει στα όργανα όσο οφείλαμε, για να ενημερωθούν τα μέλη των οργάνων, οι γραμματείς του κόμματος. Την κοινοποίησαμε στον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κασελάκη. Σε όσους έχουν αναλάβει τώρα την ευθύνη εν ώψη του συνεδρίου για τη σύνταξη των πολιτικών θέσεων κλπ. Και βεβαίως ενημερώσαμε και τα μέλη και τα στελέχη δια των δημοσιογράφων, γιατί το συνέδριο στο οποίο πάμε είναι μια ανοιχτή διαδικασία και πολύ σημαντική. Κύριε Ραγκούση, αν και νομίζω ότι το πολιτικό ζητούμενο έχει πολύ ενδιαφέρον και πιθανότατα να παραχθεί και ένα πολιτικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, θα μείνω στο πνεύμα της Βουλής. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς το παρουσιάζει κάποιος, εσείς λέτε εμείς κινηθήκαμε θεσμικά, το στείλαμε στα όργανα και μετά το πήραν και οι δημοσιογράφοι. Έχει γίνει όμως πολύ πρόσφατα η καθαρή, ξεκάθαρη μάλλον τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη, του πρόεδρου σας, και έχει γίνει και σε συνεντεύξεις του και έχει γίνει νομίζω και στα όργανα του κόμματος. Μένουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ευρωαριστεράς. Αυτό ακριβώς δεν παρουσιάζει αυτό. Μία... Όχι, θα σε εξηγήσω γιατί. Να εξηγήσω. Γιατί γι' αυτό και ρωτούμε. Εμείς αυτή την πρόταση που κάναμε την υποβάλλουμε εν ώψη του συνεδρίου. Στα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο, όπως ξέρετε, είναι το κυρίαρχο όργανο, γιατί στην πραγματικότητα είναι η αντανάκλαση της βάσης. Έτσι, η απόλυτη αντανάκλαση της βάσης. Άρα αυτό το οποίο εμείς προωθούμε είναι μία πρόταση στο συνέδριο, όπου επειδή είναι κυρίαρχο το συνέδριο, προφανώς και μπορεί να αλλάξει αυτή την απόφαση, που όπως τη λέει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, προφανώς ισχύει. Εκεί είναι οι ευρωβουλευτές, εκεί θα παραμείνουν. Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει να αλλάξει αυτό είναι μόνο μέσα από το συνέδριο. Αλλά το συνέδριο βεβαίως και μπορεί να αλλάξει την απόφαση αυτή. Και εφόσον την αλλάξει την απόφαση αυτή, προφανώς και ο κύριος Κασελάκης και εμείς όλοι θα λέμε ότι πλέον ανήκουμε στην ευρωσοσιαλιστική ομάδα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω το σκεπτικό σας. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθείτε στους δημοκράτες σοσιαλιστές, στους ευρωσοσιαλιστές, στο ΠΕΣ, εν πάση περιπτώσει, το ευρωπαϊκό και να φύγετε από το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς? Γιατί έχει μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εκπέμπει άλλα ταυτοτικά μηνύματα. Λίγο να ακούσουμε και το σκεπτικό σας. Ναι, κοιτάξτε, το σκεπτικό νομίζω πάει πολύ πιο μακριά από αυτή καθ' αυτή τη συζήτηση για το ποια είναι μια ευρωομάδα, ποια είναι η άλλη ευρωομάδα. Γιατί μιλάμε τώρα, κυρία Κεχαγιάκη, κύριε Κουδαλάκη, ουσιαστικά για ένα κόμμα, το οποίο, όπως ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ο ελληνικός λαός, έχει γνωρίσει μέσα στο 2023 μια δραματική μείωση της απήχησής του στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτή καταγράφηκε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις εθνικών εκλογών. Αλλά ας προσθέσουμε και τις αυτοδιοικητικές, που δεν ήταν μακριά, μάλλον και χειρότερες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα και από τις εθνικές εκλογές. Άρα, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο μέσα στο 23 κατέγραψε αυτές τις βαριές ήττες. Πρώτον, ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, μετά το 12-13, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα. Λοιπόν, άρα και εν ώψη συνεδρίου, εδώ πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά πού πάει το καράβι. Πού πάει. Η άποψή μας λοιπόν είναι. Πράγματι πρέπει να μπουν ταυτοτικά και προγραμματικά ζητήματα. Είναι τόσο βαθύ το πρόβλημα, κυρία Κεχαγιά, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να μπουν αυτά τα ταυτοτικά. Είναι συμβολική σημασία τώρα η ευρωομάδα, γιατί έτσι κι αλλιώς ως παρατηρητής εκεί συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θυμάστε και εσείς πολύ καλά όλα τα τελευταία χρόνια. Αποδεχότανε και συμμετείχε κλπ. Λοιπόν, αλλά το βαθύτερο πίσω από αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει μια στροφή προς την μεγάλη κεντροαριστερά, λέμε εμείς, που ουσιαστικά τι είναι τώρα στην πραγματικότητα, για να μην μπεδεύουμε τον κόσμο, είναι η εναρμόνιση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ με την συντριπτική πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών που τον ψηφίζουν και μέρος αυτών
είναι και μέλη αυτού του κόμματος. Να σας ρωτήσω. Πρόκειται για εναρμόνιση στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως περίπτωση το εκλογικό σας κοινό, οι ψηφοφόροι, τα μέλη του κόμματος να μπερδευτούν, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες πια, δεκάδες χιλιάδες με βάση και τις ψηφοφορίες που γίναν πρόσφατα το Σεπτέμβριο. Περίπου 150.000 ψήφισαν. Mm-hmm. Να μπερδευτούν και να είναι σε σύγχυση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κεντροαριστερό, κεντρό κόμμα, προοδευτικό κόμμα ή αριστερό κόμμα. Ακριβώς εδώ είναι που ερχόμαστε και λέμε ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγχυση, υπάρχει αν θέλετε αυτή η θολούρα, έχει πολλές φορές αυτό το πράγμα διατυπωθεί, έχει έρθει η ώρα και ειδικά από την ώρα που πάμε σε συνέδριο, να ξεκαθαρίσει η φυσιογνωμία. Να πούμε πολύ καθαρά, είμαστε κόμμα, αν επικρατήσει η άποψη της αριστεράς, της σύγχρονης αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, ή είμαστε ένα κόμμα το οποίο πια αποφασίζει να εκφράσει, να εναρμονιστεί με την πλειοψηφία των μελών του και των, και των πολιτών και είναι κόμμα της κεντροαριστεράς. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι πάνω στο τραπέζι. Το ένα αφορά ότι στην Ελλάδα έχουμε κόμμα το οποίο συμμετέχει στο σοσιαλιστικό, στο ευρωσοσιαλιστικό κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο επιμερώνα υμνής του Φόφης Γεννηματάς, Φόφης, ναι. Ο κύριος Τσίπρας συμμετείχε και ο ίδιος. Είχαμε δηλαδή... Μέχρι πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Και με τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για σας υπάρχει ένα θέμα. Πάτε εσείς να μπείτε στα χωράφια του ΠΑΣΟΚ, θέλετε να δείξετε ότι έχετε τα ίδια χωράφια και ένα τρίτο, αν θέλετε απαντήστε μου, γιατί κάποιος από αυτούς που ψηφίζουν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας και την ταμπέλα της αριστεράς από πάνω, να διαλέξει εσάς και να μην γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε μάλλον και ο καταλληλότερος για να το απαντήσετε. Έχετε υπάρξει γραμματέας και στο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Επί Γιώργο Παπανδρέου, να θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, κύριε Χωδαλάκη, νομίζω ότι η απάντηση είναι η εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Ότι ο κόσμος που είχαμε δίπλα μας μέχρι το 2019, αυτό το μεγάλο 32%, κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, έτσι, μας άφησε. Θέλω να πιστεύω προσωρινά. Έφυγε από μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πρώτον, γιατί σε βάζει στη διαδικασία να δεις πώς θα ξαναπάρεις αυτόν τον κόσμο, αλλά εδώ πια αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα. Ότι συνεχίζουμε να χάνουμε δυνάμεις από ακριβώς αυτή τη δεξαμενή, από αυτό το μέρος του εκλογικού σώματος που αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο αριστερό, ως μέλη του προοδευτικού κέντρου κλπ. Η διαφορά μας δε με το ΠΑΣΟΚ, την οποία θέλω να την ορίσω με σαφήνεια, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα και θα παραμείνει ένα κόμμα το οποίο βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της αριστεράς. Η στροφή προς την κεντροαριστερά θα είναι πολιτική στροφή. Mm-hmm. Οι αρχές και οι αξίες έτσι κι αλλιώς στο πολιτικό σύστημα είναι δύο περιοχών. Της αριστεράς και της δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγει από τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Πιο σκληρή διατύπωση στην ερώτησή μου, για να είναι και σαφέστατη. Υπάρχει και το original. Εσείς λέτε ότι εμείς θα προσαρμοστούμε, θα εξυγχρονιστούμε, θα προσπαθήσουμε να αντιστοιχηθούμε με τους ψηφοφόρους που ήρθαν και έφυγαν, αν το καταλαβαίνω δηλαδή σωστά, αν όχι διορθώστε με. Εσείς όμως θα πρέπει είτε να βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, που δεν ξέρω αν είναι και στο χέρι σας μόνο τουλάχιστον, ή να το ανταγωνιστείτε. Και θα είστε ένα κόμμα της αριστεράς που θα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα και ένα κόμμα που λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε, απλώς για να γίνει φανερό, ότι αυτό ήδη ισχύει. Δηλαδή, πηγαίναμε μαζί, αποκινούμε το ΠΑΣΟΚ, ναι, στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών. Απλώς ο κύριος Τσίπρας ήταν παρατηρητής. Ναι. Και ήταν και, αλλά στην πραγματικότητα... ήταν και ο πρόεδρος του μεγαλύτερου αριστερού κόμματος στην Ευρώπη. Ναι, εννοείται. Έτσι θέλω να πω ότι είχε μια ειδική βαρύτητα το πρόσωπο και μια ειδική βαρύτητα το κόμμα. Σε αόριστο χρόνο τα διατυπώνουμε. Τώρα, επειδή θέλω να απαντήσω την ερώτησή σας και επειδή εγώ δεν θέλω να μπερδεύω τους τηλεθεατές μας, κύριε Χουδαλάκη, η σχέση μας με το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει ανταγωνιστική σχέση. Είμαστε διαφορετικά κόμματα, θα πάμε στις ευρωεκλογές με διαφορετικά ψηφοδέλτια και όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Είχαμε δώσει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να υπάρξει μέχρι και συγκυβέρνηση
κυβέρνηση στη χώρα με βάση την απλή λογική. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει. Λοιπόν, ξέρουμε τα αποτελέσματα που είχε όλη αυτή η διαδικασία. Άρα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο, εμείς δηλαδή, μην τον μπερδεύουμε, όχι εσείς. Καλά κάνετε και διατυπώνετε το ερώτημα. Είναι ανταγωνιστική σχέση. Και αυτό που λέμε εμείς σε ό,τι μας αφορά είναι πώς μπορεί να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς μπορεί να σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πτώση. Η γνώμη μας είναι ότι μπορεί να τη σταματήσει μόνο αν πάρει αυτή τη μεγάλη διπλή απόφαση. Κύριε Ραγκούση, το ΠΑΣΟΚ πιστεύετε ότι έχει αποστεί από τις σοσιαλιστικές και αριστερές του αξίες? Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο πορεύεται όπως αποφασίζει ως κόμμα, η ηγεσία του, τα μέλη του κλπ. Και κρίνεται. Δεν θα ήθελα, κυρία Κεχαγιά, να πω για ένα κόμμα το οποίο, ειδικά τώρα σε αυτή τη φάση, που εμείς, αν θέλετε, ανοίγουμε αυτό το θέμα συζήτησης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήθελα να εμπλέξουμε και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς. Την κάνω την ερώτηση, επειδή είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει, πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη σας, τη στροφή προς την κεντροαριστερά, προς το προοδευτικό κέντρο, και να επιμείνει σε αυτό, παραμένοντας σταθερός στις αριστερές του αξίες. Βεβαίως. Αυτό ήθελα, γι' αυτό σας ρώτησα για το ΠΑΣΟΚ. Να σας το πω, δηλαδή, τι είναι κεντροαριστερά σε αντίθεση με... Το από αυτό. Ναι. Αυτό νομίζω ότι απαντήσουν οι ψηφοφόροι, ναι, και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Και αν μπορούσατε, κύριε Ραγκούση, στο ερώτημα της Βούλας, να μας δώσετε και μια πρακτική εικόνα του πράγματος. Δηλαδή, τι είναι αυτό στο οποίο θα βρίσκατε μια διαχωριστική γραμμή ή τέλος πάντων μια έντονη διαφοροποίηση, για να γίνει και σαφές. Γιατί... Άλλο εμείς, άλλο οι άλλοι. Να πούμε πού είμαστε, άλλο εμείς και άλλο οι άλλοι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος και η βασική μας διαχωριστική γραμμή δεν αναζητείται προς τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν μας απασχολεί να ετεροπροσδιοριστούμε σε σχέση με το ΚΚΕ ή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, κίνημα αλλαγής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαχωριστική γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εκείνη, για αν θέλετε, η μεγάλη θεσμική υποχρέωση που έχουμε αναλάβει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε σε έναν ανταγωνισμό, αν θέλετε, για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι γίνεται με τη χώρα, τι γίνεται με την κυβέρνηση, με τις πολιτικές που κάνει ή δεν κάνει αυτές που έπρεπε, και πώς εμείς υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη. Έχω μια τελευταία, τουλάχιστον εγώ, ερώτηση. Δεν ξέρω αν η Βούλα θέλει να βάλει κάτι ακόμα στο τραπέζι. Σε αυτή την πρόταση προχωράτε παρακολουθώντας, να το πω έτσι, πώς πάνε τα πράγματα, δηλαδή ότι εξακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να έχει απώλειες κτλ. Ή έχει παίξει ρόλο και η αποχώρηση μιας σειράς στελεχών και βουλευτών που έμειναν στη λογική ότι εμείς είμαστε το αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθώ και βλέπω και κάποιους να ακολουθούν. Δηλαδή έφυγε μια ομάδα που πιθανόν να σας διευκολύνει σε αυτή την κατεύθυνση. Δύο είναι τα βασικά, αν θέλετε, πεδία ή αφετηρίες. Είναι οι εξελίξεις πολύ αρνητικές που είχαμε στις εκλογές. Το συνέδριο που είναι μπροστά μας, που κατά τη γνώμη μου έχει ιστορική σημασία, υπό την έννοια ότι ή θα ανατάξει τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις αποφάσεις που θα πάρει, ή ομιγέννητο που δεν θέλω να το πιστεύω, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε. Άρα, να κατά τη γνώμη σας, το συνέδριο είναι ο κομβικός σταθμός. Απολύτως. Αν δεν υπήρχε το συνέδριο, δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Πολιτικά βάζετε μεγαλύτερη βαρύτητα στο συνέδριο από τις ευρωεκλογές ως αποτέλεσμα? Είναι, κυρία Κεχαγιά, το συνέδριο είναι προϋπόθεση, οι αποφάσεις του συνεδρίου σωστές για να πάμε καλά σε ευρωεκλογές. Ακριβώς. Και είναι κατάλληλη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί, γιατί αν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ξανά στον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Και για την αποδοχή της πρότασης, τη μέρα που καταθέσατε, αν μη τι άλλο, αυτή την πρόταση. Να είστε καλά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι μας έβαλε και ο κύριος Ραγκούσης αρκετά πράγματα στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, να πω ότι έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Όχι ότι δεν ήταν αναμενόμενη. Ποια? Η 41χρονη από την... Η Αίγιος, ναι. Η Αίγιος κοπέλα. Ναι. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα μπαούλο.